Αντιπροσωπεία του ΚΚΕ σήμερα επισκέφθηκε το Διευθυντήριο του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Λάρισας προκειμένου να ενημερωθεί για την κατάσταση που διαμορφώνεται σε σχέση με αυτό που δημοσιεύτηκε χθες, ότι μπαίνουν σε καραντίνα ουσιαστικά τόσο τα έργα εδώ του πρώτου πυρήνα του Αθλητικού Κέντρου Λάρισας όσο και του δευτέρου πυρήνα στη Νεάπολη. Μετά από μελέτη η οποία συντάχθηκε, όπως μας ενημέρωσε ο κ. Διευθυντής, μετά από 2 χρόνια που παραδόθηκε, που δείχνει ότι υπάρχουν σοβαρά προβλήματα στατικής επάρκειας τόσο στο παλιό εδώ του Αλκαζά το κλειστό γυμναστήριο, όσο αντίστοιχα και στο κολυμπητήριο, αλλά και στο γήπεδο ποδοσφαίρου. Αντίστοιχα προβλήματα υπάρχουν και στη Νεάπολη στο κλειστό γυμναστήριο. Εμείς θεωρούμε ότι υπάρχει παντελής απουσία του κράτους, των διαδοχικά κυβερνώντων σε σχέση με τις αθλητικές υποδομές, όπου αθλούνται χιλιάδες παιδιά, χιλιάδες αθλητές και εμπιστεύονται οι γονείς τους σε αυτούς τους χώρους να κάνουν την άσκησή τους. Θεωρούμε ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα και με τη χρηματοδότησή τους, αλλά κυρίως με τα έργα που πρέπει να γίνονται για τη συντήρηση των αθλητικών εγκαταστάσεων και όχι να διαπιστώνεται κάποια στιγμή ότι αυτή η χώρα είναι ακατάλληλη για χρήση από τους συλλόγους ή και από μονωμένους αθλητές. Εμείς ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας πάντοτε αναδεικνύουμε αυτά τα ζητήματα, θεωρώντας ότι οι υποδομές πρέπει να είναι ευθύνη του κράτους και για την κατασκευή τους, αλλά και για τη συντήρησή τους, ώστε να υπάρχει εύρυθμη λειτουργία, αλλά και να είναι εγγυημένη η ασφάλιση των αθλούμενων, των εργαζόμενων, αντίστοιχα σε αυτές τις αθλητικές εγκαταστάσεις. Αυτά τα μεγάλα προβλήματα που ουσιαστικά καθιστούν αδρανείς αυτές τις αθλητικές εγκαταστάσεις, κατά τη γνώμη μας υποκρύπτουν και άλλους σχεδιασμούς περί ιδιωτικοποίησης αθλητικών χώρων το επόμενο χρονικό διάστημα. Σκεφτείτε μονάχα ότι το κλειστό γυμναστήριο εδώ του μπάσκετ, που υπάρχει εδώ στο αθλητικό κέντρο του Αλκαζάρ, γενιάχρηστο, πρέπει να κατεδαφιστεί. Όχι μονάχα η εγκατάσταση των κερκίδων, αλλά και το ίδιο το σκέπαστρο του είναι ένα παλιό κτίριο από το 1969, από ό,τι πληροφορηθήκαμε. Γι' αυτό λοιπόν εμείς θα τα αναδείξουμε αυτά τα ζητήματα, ζητώντας ακριβώς αυτό που είπα και πριν. Οι αθλητικές εγκαταστάσεις να κατασκευάζονται με ευθύνη του κράτους, αλλά και με ευθύνη του κράτους να συντηρούνται, να γίνονται όλα τα αναγκαία έργα στις υποδομές, ώστε να μην παρουσιάζονται τέτοια προβλήματα που τις βγάζει εκτός λειτουργίας.